δέσμευση του κυβερνητικού εκπροσώπου για το μεταναστευτικό και τη Θράκη. Εξαίρεση του ΕΒΡΟ από τη μόνιμη φιλοξενία μεταναστών. Χωρίς αποζημιώσεις παραμένουν οι αγρότες για τις ζημιές του 2018. Τι αναφέρθηκε σε σύσκεψη στο Διδημότυχο. Παρουσία του κυβερνητικού εκπροσώπου, η κοπή πίτα στη Συνόδο ΕΒΡΟ. Ικανοποίηση στη Νέα Δημοκρατία για το κυβερνητικό έργο. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Κυριακή σήμερα, 26 Ιανουαρίου, και είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δημοτικής Τηλεόρασης Ορεστιάδας. Δέσμευση του κυβερνητικού εκπροσώπου ότι δεν θα υπάρξει μόνιμη εγκατάσταση προσφύγων στον Έβρο και στη Θράκη γενικότερα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας επισκέφθηκε χθες τον Έβρο και κατά τη διάρκεια διακαναλικής συνέντευξης τύπου αναφέρθηκε και στο προσφυγικό. Δεν θα υπάρχει μόνιμη εγκατάσταση προσφύγων στον Έβρο και στη Θράκη, δεσμεύτηκε ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας. Ο κύριος Πέτσας, ο οποίος επισκέφθηκε τον Έβρο, παραχώρησε διακαναλική συνέντευξη, στην οποία ερωτήθηκε και για το μεταναστευτικό. Θέλουμε να προστατεύσουμε τα σύνορά μας από ανεξέλεγκτες ροές παράτυπων μεταναστών. Είναι άλλο πράγμα το πρόβλημα σήμερα, δεν είναι το πρόβλημα προσφυγικό όπως ήταν κατά βάση το 2015-2016. Άλλαξε χαρακτήρα στην πορεία των ετών και τώρα είναι πολύ περισσότερο μεταναστευτικό παράτυπο οικονομικό μεταναστών παρά προσφυγικό. Επομένως, θέλουμε να προστατεύσουμε τα σύνορά μας από τέτοιου είδους ροές, γιατί η χώρα έχει φτάσει σε κάποια όρια που δεν αντέχει παραπάνω. Τα κλειστά κέντρα θα γίνουν εκεί που έχουμε πει να γίνουν. Δεν περιλαμβάνεται στην προηγουμένη περίπτωση το ζήτημα του Έβρου, αλλά και το ζήτημα γενικά της Θράκης, όπου η Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου έχουν και μία ακόμη ιδιαιτερότητα. Δεν μιλάμε για παραμονή του 1% για μεταφορά μεταναστών και προσφύγων μέχρι το ύψος του 1% του πληθυσμού της περιφέρειας, ας πούμε σε μια μόνιμη βάση, αλλά είναι προσωρινή. Δεν θα υπάρχουν μόνιμοι πρόσφυγες και μετανάστες που θα μένουν στον Έβρο ή στη Θράκη γενικά και στα νησιά μας για λόγους ευνόητους, αλλά θα υπάρχει αυτή η ροή. Θα υπάρχει η ροή η οποία θα έχει να κάνει με την ταυτοποίηση, θα έχει να κάνει με το ζήτημα της απονομής του καθεστώς της διεθνούς προστασίας, δηλαδή του ασύλου, και αν δεν απονέμεται αυτό το καθεστώς της διεθνούς προστασίας, θα μεταφέρονται σε κλειστά κέντρα σε άλλες περιοχές μέχρι να γίνει η επιστροφή τους στην Τουρκία. Μέσω της εφαρμογής της κοινής δήλωσης σε κάποια άλλη χώρα, αν δεν έχουν έρθει από την Τουρκία. Ξεκινήσαμε να το κάνουμε αυτό, τις αυξημένες επιστροφές. Είχαμε τις πρώτες 11 την προηγούμενη Παρασκευή. Είχαμε περίπου άλλες τόσες χθες Παρασκευή. Τα έχουμε κάθε Παρασκευή. Σκοπός είναι να χτίσουμε το κανάλι και πράγματι πιστεύουμε ότι το χτίσαμε. Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου θα λέει ότι κάποιος δεν δικαιούται άσυλο. Μετά η ελληνική αστυνομία θα αναλαμβάνει να συνεννοείται με τον Τούρκο σύνδεσμο και μετά εκείνος με τη Frontex, ώστε μέσω της Frontex να γίνεται η επιστροφή στην Τουρκία. Το κανάλι δούλεψε αυτές τις δύο Παρασκευές. Ελπίζουμε να αυξηθεί το επόμενο χρονικό διάστημα και ο αριθμός των ανθρώπων που θα επιστρέφονται. Πριν αναφερθήκατε και είπατε για προσωρινή εγκατάσταση. Δηλαδή, αν το κατάλαβα καλά, σε ό,τι έχει να κάνει με το 1% που έρχεται από τα νησιά και τα μπαίνει σε προαναφρησιακά κέντρα, υπάρχει περίπτωση έστω προσωρινά τέτοια κέντρα να δούμε στον Έβρο, όπου θα έρχονται έστω προσωρινά πρόσφυγες και μετανάστες και από εδώ μετά θα αναχωρούν για τις χώρες τους? Δεν θα δείτε στον Έβρο. Ή στη Θράκη. Δεν θα δείτε στον Έβρο και γενικά σε θέματα που, όπως καταλαβαίνετε, έχουν ιδιαίτερη ευαισθησία. Και επαναλαμβάνω, αυτοί οι άνθρωποι που είναι τώρα εδώ είναι άνθρωποι που έρχονται απευθείας από τις ροές στον Έβρο. Δεν είναι άνθρωποι που θα μεταφερθούν από τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου για να έρθουν στον Έβρο. Και σκοπός είναι ακόμα και αυτοί που είναι εδώ να μένουν για μακρόχρονικό διάστημα. Παράλληλα, ο κ. Πέτσας αναφέρθηκε και στο θέμα της υπογεννητικότητας, τονίζοντας ότι είναι γνωστό ειδικά το πρόβλημα της περιφέρειας και άφησε να νοηθεί ότι πέρα από τα μέτρα που σχεδιάζει η κυβέρνηση για όλη την Ελλάδα, θα ληφθούν επιπλέον μέτρα για την περιφέρεια, τα οποία θα σχετίζονται και με την απασχόληση, ώστε να μην υπάρχει διαφυγή του πληθυσμού. Έχουμε ένα συνολικό σχέδιο για το δημογραφικό. Ένα μόνο τμήμα αυτού του σχεδίου είναι το νομοσχέδιο που ψηφίζεται τις επόμενες ημέρες και αφορά το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τη χορήγηση του επιδόματος γέννησης, τα 2.000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννιέται από 1η Ιανουαρίου του 2020 και μετά. Και αυτό είναι ένα ποσό, όπως ξέρετε, όσοι έχετε οικογένειες, ότι είναι ένα ποσό που αντιμετωπίζει τα πρώτα έξοδα από το να έρθει στον κόσμο ένα παιδί μέχρι να φτάσει σε κάποια ηλικία περίπου των 2 ετών. Τα έξοδα δηλαδή για τις πάνες του, για τα παιδικά γάλατα, τέτοιου είδους ψηλοέξοδα. Αλλά εμείς τα δίνουμε εφάπαξ και στην αρχή για να ενισχύσουμε την οικογένεια να πάρει την απόφαση να κάνει το πρώτο παιδί. Αυτό είναι ένα μόνο μέρος. Το δεύτερο μέρος είναι ότι πρέπει το παιδί
να μπορέσει να βρει μια θέση σε ένα πνευμονιπιακό σταθμό για να μπορέσει να απελευθερωθεί ο δεύτερος εργαζόμενος στο σπίτι, που συνήθως είναι η γυναίκα, για να βγει από το σπίτι, να αποκτήσει εργασία, να αποκτήσει εισόδημα, ώστε να είναι ακόμα πιο ελκυστικό να κάνει και το δεύτερο παιδί. Και μειώνουμε το ΦΠΑ, για παράδειγμα, σε πρεπτικά ή όπως τα πρεπτικά γάλατα, ώστε να μειώσουμε το κόστος για το καλάθι της οικογένειας και να αναφέρουμε περισσότερο το νοικοκυριό. Αυτά είναι όλα οικονομικά κίνητρα στοχευμένα στην οικογένεια. Αλλά για να απαντήσω στο ερώτημα το δικό σας, αυτά είναι μόνο για μια οικογένεια που μπορεί να ζει στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, σε ένα αστικό κέντρο. Εδώ λέμε για κάτι παραπάνω. Λέμε για κάποια κίνητρα που φέρουν ανάπτυξη σε περιοχές της χώρας μας, ώστε να μείνει ο κόσμος εκεί και να κάνει την οικογένεια του εκεί και να μεγαλώσει τα παιδιά του εκεί. Αυτό είναι πολύ ευρύτερο θέμα σχεδιασμού και περνάει από δύο πράγματα. Πρώτον, από την ταχύτητα ανάπτυξη όλης της οικονομίας άμεσα, φέτος και του χρόνου. Ήδη το 2019 νομίζω ότι πήγαμε αρκετά καλύτερα από ό,τι όλοι εκτιμούσαν σε ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης. Η εκτίμησή μας είναι ότι είναι αρκετά πάνω από 2%, θα δούμε πώς θα κλείσει τελικά το 2019. Και αυτό μας φέρνει σε καλύτερη μοίρα και για το 2020. Γιατί για 2,8 προβλέπει ο προπολογισμός, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, μόλις προχθές από τον Ταβός, αναφέρθηκε σε ρυθμούς ανάπτυξης πάνω από 3%. Άρα η βασική μαγιά, που είναι η ανάπτυξη της οικονομίας, υπάρχει. Από εκεί πέρα χρειάζονται στοχευμένα κίνητρα στις ακριβικές περιοχές. Τέτοιου είδους κίνητρα αφορούν την απασχόληση, δηλαδή κάτι καλύτερο ώστε να βρουν ένα φθηνότερο το κόστος της απασχόλησης, είτε κάτι καλύτερο ώστε να προσελκυθεί μια επιχείρηση. Και αυτό σημαίνει κάποια κλαδικά κίνητρα για να έχουμε την αξιοποίηση ιδιωτικών πλεονεκτημάτων στις περιοχές όπως αυτή του Εύρου. Γι' αυτά θα μου επιτρέψετε λίγο να επιφυλαχθώ, αλλά υπάρχει ένα σχεδιασμό και για αυτά για να επανέλθουμε αργότερα. Ο Στέλιος Πέτσας ερωτήθηκε και για την αρνητική μέχρι τώρα συνέπεια της διασυνοριακότητας, καθώς Βουλγαρία και Τουρκία προσελκύουν χιλιάδες ευρύτες. Και τόνισε ότι στόχος είναι να αυξηθεί η ροή επισκεπτών προς την Ελλάδα. Είναι μόνο το γεγονός ότι φεύγουν άνθρωποι από εδώ για να κάνουν αγορές σε γειτονικές χώρες. Το θέμα είναι ότι είμαστε λίγο σφραγισμένοι όσον αφορά το να έρχονται άνθρωποι από εκείνες τις χώρες που θα δω να κάνουν εκείνες τις αγορές εδώ. Και αυτό σχετίζεται με τρία πράγματα. Βασικά σχετίζεται με το λιμάνι, με το αεροδρόμιο και με τον Τουλωνία. Ελπίζουμε το επόμενο χρονικό διάστημα να έχουμε επιτυχίες και στα τρία μέτωπα. Το ένα, όσον αφορά το λιμάνι, είναι μέσα στα 10 λιμάνια στα οποία προχωρούμε και πρόκειται πολύ σύντομα να έχουμε τη διαδικασία προκειμένου να υπάρχει ιδιωτικό ενδιαφέρον. Έχουμε το σύστημα του αεροδρομίου, όπου υπάρχουν αρκετές συζητήσεις πώς μπορούμε να διευκολύνουμε να έρχονται περισσότεροι επισκέπτες συμπεριλαμβανομένων των πτήσεων charter. Θα το δούμε αυτό στο επόμενο χρονικό διάστημα. Και όσον αφορά το Λονίο, είναι ξεκάθαρη δέσμευση του Πρωθυπουργού να υπάρξει μεγαλύτερη δυνατότητα από την πλευρά της Ελλάδας. Κάτι ίσως όχι αντίστοιχο με αυτό που υπάρχει στην Τουρκία, που είναι πολλαπλάσιο της υποδομής που υπάρχει στη δική μας πλευρά. Αλλά σαφώς ενισχυμένο. Η συζήτηση που είχαμε σήμερα κατάλαβα ότι οι υποδομές χρειάζονται ένα σχεδιασμό από την αρχή και δεν αρκούν κάποιες πυροσβεστικές παρεμβάσεις. Αλλά η δέσμευση του Πρωθυπουργού είναι ξεκάθαρη και θα περιμένετε μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα γρήγορα εξελίξεις σε αυτό το πεδίο. Και είναι κάτι το οποίο έχουμε συζητήσει, θυμίζω, και ο Πρωθυπουργός με τον Πρόεδρο Ερντογάν και στη συνάντηση που είχαμε στην Νέα Υόρκη τον περασμένο Σεπτέμβριο. Άρα υπάρχει μια δέσμευση και από τις δύο πλευρές για αύξηση των. Διευκόλυνση τουλάχιστον των ρόλων των ανθρώπων που θέλουν να ταξιδέψουν. Άρα, κλείνω αυτή την τοποθέτηση λέγοντας ότι πρέπει να αυξηθούν και οι ροές προς την περιοχή εδώ, γιατί όχι όλες τις υποδομές και όλες τις δυνατότητες να το φιλοξενήσει αυτό και να αυξηθεί το εισόδημα της περιοχής και από αυτόν τον τρόπο. Ολόκληρη η συνέντευξη του κύριου Πέτσα θα μεταδοθεί τη Δευτέρα το βράδυ, αμέσως μετά το τέλος του κεντρικού δελτίου ειδήσεων της Δημοτικής Τηλεόρασης Ορεστιάδας. Σε κλίμα ικανοποίησης για το μέχρι τώρα κυβερνητικό έργο, η Νομαρχιακή Διοικούσα Επιτροπή Νέας Δημοκρατίας Εύρου έκοψε την πίτα της για το νέο έτος. Βουλευτές, στελέχοι και φίλοι του κόμματος συμμετείχαν στην εκδήλωση, με την κυβέρνηση να εκπροσωπεί ο υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας. Την πίτα της για το νέο έτος έκοψε η Νομαρχιακή Διοικούσα Επιτροπή Νέας Δημοκρατίας Εύρου στην Αλεξανδρούπολη, παρουσία φίλων, μελών και στελεχών του κόμματος και του κυβερνητικού εκπροσώπου Στέλιου Πέτσα. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν τοποθετήσεις του Μητροπολίτη Αλεξανδρούπολης Άνθιμου, του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χρήστου Μέτιου και του Προέδρου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και Δημάρχου Ορεστιάδας Βασίλη Μαυρίδη. Παρακαλώ πολύ να μεταφέρετε και στον Πρωθυπουργό εκ μέρους όλων μας ότι είμαστε όλοι οι Έλληνες δίπλα του σε αυτή την προσπάθεια κατοχυρώσεως των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, αλλά και οποιονδήποτε άλλων δικαίων αφορούν την πατρίδα μας. Βέβαια, αυτό μπορεί να το εισπράτεται από πολλά μέρη της Ελλάδος, αλλά εμείς εδώ οφείλουμε να σας πούμε ότι ζούμε χωρίς φόβο, παρά τα όσα λέγονται, παρά τα όσα διακυβεύονται.
ή τα όσα επικρέμονται από πάνω μας ως φόβητρα, εμείς δεν φοβόμαστε. Γιατί ξέρουμε ακριβώς τη δύναμη της πατρίδος μας και τη δύναμη της ενότητος των Ελλήνων. Παρουσιάσαμε πέρυσι στην κοινωνία της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την ανάπτυξη του τόπου μας. Ένα σχέδιο με εκατοντάδες έργα σε κάθε γωνιά της περιφέρειας. Ένα σχέδιο με όλα αυτά τα έργα, εξασφαλισμένο προϋπολογισμό, εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, που ήδη ξεκίνησε και υλοποιείται και που φυσικά δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά, παραμένει ανοιχτό και εμπλουτίζεται διαρκώς και με νέα έργα. Ένα σχέδιο για μια δυναμική και ανοιχτή περιφέρεια, με βασικούς άξονες για την ανάπτυξή μας, τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα, τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, τον τουρισμό και τις επενδύσεις στην ενέργεια. Σε όλη την Ελλάδα αντιμετωπίζουμε προβλήματα που δημιουργεί το δημογραφικό, αλλά η περιοχή της Θράκης είναι στην πρώτη λίστα επικινδυνότητας και πρέπει να το δούμε. Το δεύτερο, γιατί κάποιοι τα συνδυάζουν, το προσφυγικό που πλέον έχει γίνει μεταναστευτικό. Η αλληλεγγύη που έχουμε δείξει οι πολίτες του Εύρου και της Θράκης δεν διαπραγματεύεται. Έχουμε δείξει αλληλεγγύη πριν από πολλά χρόνια. Είμαστε όμως ξεκάθαροι και δεν θα αναλύσω τους λόγους, γνωρίζετε πολύ καλά ότι πρέπει να εξαιρεθεί από οποιαδήποτε σκέψη για δημιουργία οποιασδήποτε δομής. Σε αυτό θέλω να είμαστε όλοι ξεκάθαροι. Ούτε με ανταλλάγματα, ούτε με δούριους ύπους, ούτε με τεχνάσματα. Ξεκάθαρες θέσεις, ξεκάθαρα λόγια. Τρίτο. Ενισχύστε αυτόν τον πυλώνα που λέγεται Δημοκρίτου Πανεπιστήμιο Θράκης. Δεν είμαστε της άποψης κάθε πόλη και μια σχολή, ειλικρινά όχι. Αλλά όλα τα επιχειρήματα, τόσο όσον αφορά στην σπουδαιότητα που έχει το Πανεπιστήμιο, αλλά και στα αποτελέσματα με επιστημονικά στοιχεία και αξιολογήσεις, μας δίνουν τη δύναμη να έχουμε την απέτηση από οποιαδήποτε κυβέρνηση να ενισχύσει και να εξαπλώσει αυτό το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο που παράγει έργο, αλλά αποτελεί και τον πρώτο πυλώνα αναχέτησης σε οποιαδήποτε αρνητική σκέψη, οποιοδήποτε από απέναντι. Και επειδή είμαι αυτοδιοικητικός και επιτρέψτε που θα κλείσουμε αυτό, δείτε και λίγο, σας παρακαλώ, μεταφέρετε στον κύριο Πρωθυπουργό, τον αγαπητό μας, τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη, την αγωνία όλων των αυτοδιοικητικών για αυτήν την τεράστια αποψήλωση που γίνεται στις υπηρεσίες μας. Αυτή η περιβόητη κινητικότητα δυστυχώς απέδειξε στην πράξη πλέον ότι το 98% των υπαλλήλων μας που φεύγουν από τους Δήμους δεν πάνε σε άλλο Δήμο. Ενώ αντίστοιχα μόνο ένα 2% από τις άλλες υπηρεσίες επιλέγουν να πάνε σε ένα Δήμο. Για το κυβερνητικό έργο και την υλοποίησή του μίλησαν οι βουλευτές Εύρου της Νέας Δημοκρατίας. Η συνέπεια της κυβέρνησης δεν έχει εκπλήξει μόνο το Πανελλήνιο αλλά και όλο το δυτικό κόσμο. Όπως τόνισα όμως με αφορμή το πρόσφατο συνέδριο του κόμματός μας με άνθρωπο στην εφημερίδα Παραπολιτικά, η καλή προετοιμασία κατά την περίοδο της αντιπολίτευσης σε συνδυασμό με την ισχυρή βούληση να αναμετρηθούμε ως κυβέρνηση με χρόνιες παθογένειες είχε ως αποτέλεσμα να υλοποιήσουμε με πρωτόγνωρη ταχύτητα κάθε γραμμή του προγράμματός μας. Σήμερα έχουμε μια κυβέρνηση με σοβαρή και ξεκάθαρη στάση για την εξωτερική πολιτική και τα εθνικά μας θέματα. Γιορτάζουμε για την ηχηρή κυβερνητική εκκίνηση με το σημαντικό έργο το οποίο επετέλεσε μέχρι την 31/12/2019. Γιορτάζουμε και την εδώ παρουσία της φωνής του Πρωθυπουργού αλλά και της Νέας Δημοκρατίας που είναι ο καλός μας φίλος που μας επισκέπτεται στα σπίτια μας, στα γραφεία μας μέσω της τηλεόρασης του Στέλιου του Πέτσα. Η πατρίδα μας, ο λαός μας δοκιμάστηκε, πέρασε πολύ δύσκολα, απαξίωσε καταστάσεις, απαξίωσε τα πάντα. Έτσι και το κόμμα μας, έτσι και η Νέα Δημοκρατία έπρεπε και το έκανε να αναθεωρήσει πάρα πολλά πράγματα.
να αναθεωρήσει τον τρόπο τον οποίο πρέπει να αντιλαμβάνεται την πολιτική πραγματικότητα, να αντιληφθεί τα λάθη της, τα οποία ήταν και αρκετά, και επίσης να αντιληφθεί πώς να σχεδιάσει την επόμενη μέρα για μας αλλά και για τις επόμενες γενιές. Και το κάναμε και το έκανε και ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης και πάρα πολύ καλά. Αυτό το οποίο βέβαια δεν προκάλεσε τα δύσκολα προηγούμενα χρόνια είναι να αναθεωρήσουμε τις ιδέες μας. Αν λοιπόν το 19 ήταν το έτος των τριών μεγάλων νικών, το 20 θα είναι το έτος της υλοποίησης της πολιτικής μας. Ήδη το τρένο έχει μπει στις ράγες. Όπως ξέρετε πολύ καλά, το πρώτο διάστημα από την ώρα που αναλάβαμε τη διακυβέρνηση της χώρας, αυτή η κυβέρνηση πρώτα απ' όλα ψήφισε τα βασικά, τα επίγοντα νομοσχέδια, τα οποία έπρεπε να ψηφιστούν προκειμένου η χώρα να μπει στην κανονικότητα. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να μας εκπροσωπούν τρεις βουλευτές, οι οποίοι πρέπει να σας πω ότι έχουν και πάρα πολύ καλό όνομα κάτω στο κέντρο. Ο καθένας προσφέρει το δικό του, από το δικό του μετερίζει, εκπληκτικά πράγματα και είμαστε πολύ τυχεροί που τους έχουμε. Αλλά νομίζω ότι ούτως ή άλλως ο καθένας από εμάς κάτι μπορεί να προσφέρει. Ο κύριος Πέτσας στον χαιρετισμό του αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην οικονομία και στην ανάπτυξη και στο μεταναστευτικό, όπου και δεσμεύτηκε ότι δεν θα υπάρξουν δομές μόνιμης εγκατάστασης στην περιοχή. Συγκεντρώσεις όπως οι Αποψινοί μας δίνουν την ευκαιρία να αντλήσουμε δύναμη από την ιστορία και τον πολιτισμό μας. Ιστορία και πολιτισμός που κράτησε το αρχαίο έθνος μας όρθιο μέσα στους αιώνες που πέρασαν. Το τέταρτο στοιχείο που αφορά τα κλειστά κέντρα, ξέρω ότι είναι ένα θέμα που είναι αγκάθι για εσάς. Έχετε ήδη προχικά εδώ στην περιοχή σας, δεν χρειάζονται άλλα και αυτή είναι η βούληση της κυβέρνησης. Επίσης, πρέπει να ξέρετε ότι έχουμε πολύ μεγάλη ευαισθησία και στα θέματα τα οποία σχετίζονται με την παραμονή ανθρώπων μεταναστών και προσφύγων εδώ, όπως και στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Γι' αυτό υλοποιούμε μία προσέγγιση που θα είναι εδώ μόνο όσοι παραμένουν σε καθεστώς μέχρι να φτάσει η ταυτοποίησή τους, δηλαδή να δούμε αν χορηγείται σε αυτούς η ανθρωπιστική προστασία του ασύλου ή όχι και αναπολύνονται και δεν θα παραμένουν μόνιμα και για μεγάλο χρονικό διάστημα εδώ, όπως και στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Αυτές είναι επιτυχίες που σας απασχολούν πάρα πολύ και επομένως, όταν έλεγα πού είμαστε και πού θέλουμε να πάμε, θέλω να ξέρετε ότι του χρόνου, τέτοιο καιρό, όταν θα κόβετε ξανά την πίτα σας, θα θέλω πράγματι να βλέπετε με μεγαλύτερη αισιοδοξία το μέλλον, όσον αφορά την οικονομική σας κατάσταση, την δικιά σας και των παιδιών σας και των παιδιών των παιδιών σας, όσον αφορά όμως και το μέλλον της πατρίδας μας, ως μιας πατρίδας ισχυρής. Είμαστε όλοι περήφανοι που είμαστε Έλληνες και θέλουμε πράγματι να την βλέπουμε να μεγαλουργεί και όχι να είναι σε μια μίζερη κατάσταση όπως αυτή που παραλάβαμε πριν από τις 7 Ιουνίου. Νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον αγώνα σας όλη την προηγούμενη χρονιά και τα χρόνια που πέρασαν. Τα δύσκολα χρόνια που μας έφεραν να είμαστε σήμερα η κυβέρνηση, να μπορούμε εμείς να ολοκληρώσουμε ένα σχέδιο που εσείς κρίνατε με την ψήφο και τον αγώνα σας και αυτό το σχέδιο να είστε σίγουροι ότι θα φέρει καλύτερες μέρες για την πατρίδα μας. Τα φλουριά κέρδισαν ο βουλευτής Εύρου της Νέας Δημοκρατίας Χρήστος Δερμετζόπουλος, συνεργάτης του βουλευτή Εύρου Σταύρου Κελέτση και η ΟΝΕΔΑ. Οι αγρότες δεν έχουν αποζημιωθεί για τις ζημιές που προκλήθηκαν εξαιτίας των καιρικών συνθήκων και των ασθενειών. Σύσκεψη αγροτών με το νεοσύστατο Διοικητικό Συμβούλιο του Αγροτικού Συλλόγου Δημοτήχου πραγματοποιήθηκε σήμερα το μεσημέρι στο Δημότυχο. Οι αγρότες ζητούν αποζημιώσεις για την καλλιέργεια του βαμβακιού και των σιτηρών της περίοδου του 2018. Μόνο ο δικός μας σύλλογος είναι αυτή τη στιγμή εδώ. Έχουμε καλέσει και τον Εμπορικό Σύλλογο για να μπορέσει και αυτός να πει το πρόβλημα που υπάρχει γενικά στην αγορά. Αν δεν πάμε καλά εμείς, δεν πάει καλά το όλο σύνολο. Είμαστε αλυσίδα όπως καταλαβαίνετε. Έχουμε συγκεντρωθεί σήμερα για να μιλήσουμε για τις αποζημιώσεις 2018, για την τραγική εκείνη χρονιά που όλοι δεν μπορούμε να ξεχάσουμε. Ξέρουμε ότι υπάρχει τρόπος να αποζημιωθούμε, απλά καθυστερούμε πάρα πολύ. Δεν γνωρίζουμε τον λόγο. Κυρίως βαμβάκι, σιτηρά. Υπάρχουν επίσημα στοιχεία από τις ΔΑΟΚ και από τον ΕΛΓΑ. Λόγω ξηρασίας εκείνη τη χρονιά υπάρχουν επίσημα στοιχεία ότι σε σχέση ας πούμε, με το 2017 είχαμε 0,8 χιλιοστά βροχής, ενώ το 2017 είχαμε 80 χιλιοστά βροχής. Αυτό οδήγησε σε οψίμηση της καλλιέργειας του βαμβακιού,
με αποτέλεσμα να πληγούμε από το πράσινο σκουλίκι που μας κατέστρεψε τελείως. Στα σιτηρά επίσης καθυστέρησε την ανθοφορία και το ξεστάκιασμα λόγω της ανιδρίας και εκεί η παραγωγή ήταν μειωμένη τουλάχιστον 60%. Ο ΕΛΓΑ δεν πληρώνει τις ζημιές που υπέστησαν οι καλλιέργειες και οι αγρότες θέλουν να εντάξουν σε άλλο φορέα τις αποζημιώσεις τους, όπως είναι τα ΨΕΑ ή τα ντεμίνιμις. Δεν γνωρίζουμε το ταμείο το οποίο μπορούν να μας τα δώσουν, απλά ξέρουμε ότι κάποιοι νομοί, ας πούμε κάτω στον Τύρναβο, έχουν αποζημιωθεί για ροδάκινα λόγω υπερβολικής βροχόπτωσης πάνω στην ανθοφορία και μειώθηκε η παραγωγή τους. Αυτό το πράγμα είναι καιρικό φαινόμενο που δεν καλύπτει από τον ΕΛΓΑ. Ούτε το δικό μας καλύπτει από τον ΕΛΓΑ. Άρα υπάρχει κάποιο χρηματοδοτικό εργαλείο, θέλουμε να πιστεύουμε, που μπορεί να μας αποζημιώσει. Μπορεί να περαστεί στα ΨΕΑ, de minimis, όπως αλλιώς λέγεται αυτό το πράγμα. Είναι γνωστό στον Υπουργό, απλά πρέπει να πιέσουμε κι άλλο από ό,τι φαίνεται. Το πρόβλημα έγκυται στο γεγονός ότι ο ΕΛΓΑ δεν αποζημιώνει τις πληγήσεις καλλιέργειες. Βαμπάκια, σιτηρά, ηλιόσπορα, όλα. Ναι, θέλουμε να αποζημιωθούμε. Ναι, έχουμε πληγή. Και στα βαμβάκια και στα σιτήρα. Πόσα στρέμματα? Γύρω στα 400 στρέμματα. Περιμένετε αποζημίωση? Περιμένουμε, λογικό είναι. Όλος αυτός εδώ ο κόσμος αυτό περιμένει. Τι έχει ακουστεί, θα πάρετε? Δεν έχει ακουστεί τίποτα απολύτως. Γιατί δεν λένε την αλήθεια στον κόσμο. Ότι θα δώσουν ή δεν θα δώσουν. Ότι πληρώνουμε ΕΛΓΑ, παθαίνουμε ζημιές και δεν παίρνουμε μία. Εγώ προσωπικά έχω πάθει πολλές ζημιές, τεράστιες. Δεν είναι ώρα να το συζητάμε τώρα. Αλλά τζάμπα πληρώνουμε ΕΛΓΑ. Δεν είναι δημοκρατικό αυτό να πληρώνω και να μην πληρώνουμε. Τη συμπαράστασή του προς τους αγρότες εξέφρασε και ο Δήμαρχος Διδημοτήχου Ρομίλος Χατζηγιάννογλου. Ο Δήμος Διδημοτήχου πάντα στήριζε τα δίκαια αιτήματα των αγροτών και στο παρελθόν και στο παρόν και θα τα στηρίζει και στο μέλλον. Οτιδήποτε χρειαστεί, ειδικά ο νεοσυσταθής σύλλογος των αγροτών, θα είμαστε δίπλα του. Θα τον στηρίξουμε, διότι η περιοχή μας, όπως γνωρίζουμε όλοι, έχει μεγάλο ποσοστό αγροτών. Θέλουμε, δεν θέλουμε, είναι ένα μέρος της κοινωνίας, είναι ένα μεγάλο ποσοστό της κοινωνίας και θα το στηρίξουμε σε κάθε περίπτωση. Είτε να κάνουμε συγκεντρώσεις μαζί, είτε να κατέβουμε κάτω στην Αθήνα, στα Υπουργεία μαζί, οτιδήποτε χρειαστεί. Ο αθλητικός όμιλος Ορεστιάδας πραγματοποίησε την ετήσια χωρεσπερίτα του το Σάββατο το βράδυ. Μέλη και φίλοι του ομίλου παραβρέθηκαν ενώ τιμήθηκαν πρόσωπα που έχουν συνεισφέρει στην πορεία του ομίλου. Ο αθλητικός όμιλος Ορεστιάδας πραγματοποίησε την χωρεσπερίτα του το Σάββατο το βράδυ σε γνωστό οικογενειακό κέντρο της Ορεστιάδας. Το ΔΣ του αθλητικού ομίλου Ορεστιάδας σας καλωσορίζει στο χορό για τα 50 χρόνια της ομάδας μας. Είναι ιδιαίτερη αυτή η μέρα σήμερα, καθώς έχουν παρευρεθεί παίκτες που πλησίωσαν για αρκετά χρόνια την ένδειξη πορεία της ομάδας. Δυστυχώς, αρκετοί είναι αυτοί που δεν μπόρεσαν να μας τιμήσουν με την παρουσία τους, λόγω αλληλεγγύημένων υποχρεώσεων. Ευχαριστούμε επίσης την μπάντα της Ορεστιάδας που σήμερα είναι εδώ μαζί μας. Αυτή η μπάντα που με τη μουσική τους υπόκρουση γέμιζαν πάντα το μικρό εκείνο γήπεδο και γινόταν ένα με τον κόσμο. Ο πρόεδρος του αθλητικού ομίλου Ορεστιάδας, Παντελής Δραχτίδης, ευχαρίστησε τους αθλητές και των ακαδημιών, στελέχη και συντελεστές που έχουν συνεισφέρει στην ομάδα αυτά τα 50 χρόνια, υποσχόμενος πως η ομάδα θα γυρίσει στην κανονικότητα. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι. Σας έχουμε κοντά μας. Όλους να γιορτάσετε μαζί μας τα 50 χρόνια της ομάδας, 50 χρόνια ζωής. Παλιοί αθλητές, νέοι αθλητές, παράγοντες, παλιοί παράγοντες, επίσημα πρόσωπα, απλός κόσμος ήρθαν όλοι να γιορτάσουν σήμερα. Τα 50 χρόνια μιας πολύ ιστορικής ομάδας που μας έχει κάνει υπερήφανους, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη. Θέλω και θέλουμε όλοι που ασχολούμαστε με τον αθλητικό όμιλο Ορεστιάδας, τα 50 χρόνια να σημαίνουν, να είναι η αρχή μιας επανεκκίνησης του Συλλόγου, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία. Και μια ευκαιρία, γιατί η ομάδα αυτή τη στιγμή σιγά μπαίνει στην κανονικότητα σιγά σιγά τα τελευταία χρόνια, καταβάλλοντας μεγάλη προσπάθεια όλο το Διοικητικό Συμβούλιο και οι νέοι άνθρωποι που ασχολούνται με το Σύλλογο, να μπει σε μια κανονικότητα και κάποια στιγμή να λυθούν όποιες παρεξηγήσεις και όποια θέματα είχαν δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια. Είναι μια χρυσή ευκαιρία, πρέπει να την εκμεταλλευτούμε και πόσο καλύτερο, πόσο μάλλον γιορτάζοντας τα 50 χρόνια. Θέλω να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τα παιδιά της ομάδας, τα αγόρια, τα κορίτσια της Ακαδημίας μας. Είναι το έμψυχο δυναμικό του Συλλόγου, το μέλλον του Συλλόγου και ο λόγος που
Είμαστε εδώ, εμείς οι διοικητικοί, έξω από το γήπεδο, αγωνιζόμαστε και καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να πετύχουμε τους στόχους μας. Θέλω να ευχαριστήσω τους προπονητές του τμήματος, τον κύριο Κόβατς, τον κύριο Κουσίδη, τον κύριο Γραμματικόπουλο, τον κύριο Διαμαντίδη, οι οποίοι είναι πραγματικά καταβάλουν προσπάθεια και πέρα τις δυνάμεις τους κάθε μέρα μέσα στο γήπεδο, ατελείωτες ώρες με τα παιδιά και τα αποτελέσματά τους έχουν φανεί ήδη, γιατί πέρσι καταφέραμε μετά από πάρα πολλά χρόνια να φτάσουμε στα τελικά του παιδικού πρωταθλήματος. Η ομάδα μας βγήκε τέταρτη πανελλήνια. Στην κατηγορία των παιδών. Οι προπονητές μας, οι οποίοι τυχάνουν και παλιά αθλητές του Συλλόγου, αυτή τη στιγμή υπηρετούν το Σύλλογο από άλλο πόστο και κάνουν τη δουλειά τους πολύ καλά, έχοντας δημιουργήσει ένα κλίμα συσπήρωσης γύρω από τα παιδιά, από τους γονείς, και είναι ό,τι καλύτερο για εμάς, οι οποίες δίνει σε εμάς δύναμη για να συνεχίσουμε το έργο μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Βάγια την Μπαρμπούδη, την παρουσιάστρια, η οποία σήμερα έχει πολλούς ρόλους, αλλά ο ρόλος για τον οποίο ήρθε στην ομάδα είναι για να παίξει βόλι. Επέστρεψε μετά από κάποια χρόνια. Βοηθάει στην ομάδα, έχει έναν ιδιαίτερο ρόλο, είναι αρχηγός της γυναικείας ομάδας. Και προπονήτρια στις ακαδημίες, στα κοριτσάκια τα μικρά. Η Ορεστιάδα είναι μια ομάδα η οποία έχει γίνει ευρέως γνωστή στην υπόλοιπη Ελλάδα από το άθλημα του βόλι. Αυτή η ομάδα έχει προσφέρει πάρα πολλά, όχι μόνο στον αθλητισμό, αλλά και σε ολόκληρη την κοινωνία. Σήμερα που είναι 50 χρόνια, θέλω να ευχηθώ και να ευχηθώ ότι τα 50 θα γίνουν 100 και 150 και θα συνεχίσουμε στον δρόμο που μας χάραξαν οι παλιοί και κυρίως ο Νίκος ο Σαμαράς, ο οποίος δεν είναι ανάμεσά μας. Από τον χορό δεν απουσίαζε και η ιστορική μπάντα που έχει δέσει τις μουσικές της με την ανωδική πορεία του αθλητικού ομίλου Ορεστιάδας. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω που μας τίμησαν με την παρουσία τους η ιστορική μπάντα, γιατί θα κάνουμε ειδικό κεφάλαιο μετά, τον κύριο Γρηγόρη Αποστολίδη. Τον θυμάμαι από τα παιδικά μου χρόνια σε εκείνο το γήπεδο με τις φοβερές εκείνες μουσικές. Μας έχουν μείνει ακόμα στα αυτιά μας ακόμα και σήμερα. Δεν έχει φύγει αυτό που πάμε. Ο κύριος Αποστολίδης παρέλαβε την διάκριση από τον αντιπρόεδρο του ομίλου Δημήτρη Τσομπανίδη. Βραβεύτηκε επίσης και ο μεγάλος χορηγός της ομάδας. Σε μια ζεστή, ευχάριστη και φιλική ατμόσφαιρα, τα μέλη του Αθλητικού Συλλόγου ΤΑΕΚ Βοντό Πρόμαχος Ορεστιάδας έκοψαν τη βασιλόπιτά τους. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε και επίδειξη ΤΑΕΚ Βοντό. Σε μια ζεστή, φιλική και ευχάριστη ατμόσφαιρα, τα μέλη και οι φίλοι του ΤΑΕΚ Βοντό Πρόμαχος Ορεστιάδας έκοψαν τη βασιλόπιτά τους. Την φύση των όντων ετράνω σας. Όπως κάθε χρόνο τέτοια εποχή, μετά τον ερχομό του νέου έτους, ο Σύλλογός μας διοργανώνει την απόψινή εκδήλωση. Μια εκδήλωση για να κάνουμε τον καθιερωμένο αγιασμό όλων των παιδών, όλοι μαζί, για το καλό του έτους. Να βραβεύσουμε τους αθλητές μας που διακρίθηκαν σε επίσημα πρωταθλήματα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Να κόψουμε την πίτα του συλλόγου μας. Να παρουσιάσουμε μια πολύ μικρή έτσι επίδειξη από όλους τους αθλητές μας. Όσοι πραγματικά μας κάνετε την τιμή και σήμερα μπορέσατε και βρεθήκατε εδώ. Δυστυχώς πέσαμε σε μια δύσκολη εποχή, έχουμε έξαρση ιώσεις, πολλοί γονείς μας ενημέρωσαν ότι είναι άρρωστοι και αυτοί και τα παιδιά τους, είναι κατανοητό. Παρ' όλα αυτά όμως χαιρόμαστε γιατί μπορέσατε και ήρθατε εδώ και μπορούμε να φέρουμε εις πέρα σε αυτήν την εκδήλωση. Δεν θα σας κουράσω, θέλω να σας ευχαριστήσω, να ευχηθώ σε όλους σας να έχετε υγεία,
αγάπη, ευτυχία σε όλους τους αθλητές, καλή πρόοδο και στο σχολείο αλλά και στις διοργανώσεις που θα συμμετέχουμε και σας εύχομαι όλους καλή διασκέδαση. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλους και περαστικά. Διότι σήμερα είναι μια μέρα, όπως είπε και η Τζέννη, που είναι πολύ λίγοι οι αθλητές, μαθητές που είναι σήμερα εδώ, μιας και η επιδημία αυτή που υπάρχει την έχουμε βιώσει όλοι στο πετσί μας και μας ταλαιπωρεί. Παρ' όλα αυτά όμως, εμείς με τους αθλητές που είναι εδώ θα κάνουμε μια μικρή επίδειξη όπως κάθε χρόνο. Εγώ θέλω να ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου ό,τι καλύτερο στον καθένα σας. Εύχομαι και ελπίζω η συνεργασία μας με το Δήμο ότι αυτή τη χρονιά, γιατί ετοιμάζουμε και κάποια πράγματα, θα είναι όπως και τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και ακόμα στενότερη, γιατί ευελπιστούμε και θέλουμε και βοήθεια του Δήμου. Τώρα, όσον αφορά την κοπή της Βασιλόπιτας και το χορό που κάνουμε κάθε χρόνο, να ευχαριστήσουμε όλους όσους έχουν προσφέρει κάποια δώρα που έχουμε για αργότερα την τοπική μας αγορά. Να ευχαριστήσω όλους όσους βοήθησαν για να γίνει αυτή η χοροσπερίδα και τέλος να ευχηθώ στους μικρούς αθλητές αλλά και στους μεγάλους μια χρονιά χωρίς τραυματισμούς. Σε εμάς τους προπονητές να έχουμε και εμείς υγεία και επιμονή και στους γονείς πολύ υπομονή. Και το 2020 να μας φέρει επιτυχίες πολλές για το σύλλογό μας. Αν μου επιτρέψετε να μεταφέρω τις πιο θερμές ευχές του Δημάρχου μας, του Βασίλη του Μαυρίδη, και να εκφράσω και εγώ τις δικές μου ευχές για μια καλή χρονιά, με υγεία, με αγάπη, καλή πρόοδο σε όλα τα παιδιά μας, καλή επιτυχία σε όλους όσους αγωνίζονται με τη σημαία και τη φανέλα του πρόμαχου. Η προηγούμενη χρονιά για το σύλλογό μας, για την οικογένεια του πρόμαχου, ήταν μια χρονιά την οποία θα τολμούσα να πω ότι ήταν συγκλονιστική. Αλλά νομίζω ότι τα καλύτερα έρχονται για όλους μας και θα πάμε πολύ πολύ καλύτερα. Εμείς από την πλευρά μας οφείλουμε να στηρίξουμε τα παιδιά μας, να στηρίξουμε τους δασκάλους μας, να είμαστε ενωμένοι, αγαπημένοι και να απολαύσουμε τα καλύτερα χρόνια των παιδιών μας, που και για εμάς ως γονείς είναι τα καλύτερά μας χρόνια. Χρόνια πολλά, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην Τζέννη και τον Χρήστο για όλα. Καλή χρονιά σε όλους. Ακολούθησαν βραβεύσεις μικρών αθλητών που έχουν διακριθεί. Πρώτος αθλητής, Πολύμερος Γιώργος. Τρίτη θέση, το πρώτο πρωτάθλημα της Ελλάδας, δεύτερη θέση αγκυρό μετάλλιο στο διεθνές πρωτάθλημα. Επίδειξε τα εκβοντό της δουλειάς τους, παρουσίασαν οι μικροί αθλητές του πρόμαχου.